γενικότερα κάθε χρόνο που περνάει είναι και χειρότερα, δυστυχώς, για εμάς τους ελαιοτριβείς, αλλά και για τους παραγωγούς οι οποίοι μοχθούν και προσπαθούν, ας πούμε, να επιβιώσουν. Προβληματισμένη είναι η παραγωγή ελαιολάδου, αφού και η παραγωγή φέτος είναι μικρότερη σχετικά με πέρσι, ενώ και οι τιμές έχουν πέσει αυτή τη στιγμή αρκετά και έχουν φτάσει στα 2,5 ευρώ το κιλό. Μια τιμή εξευτελιστική, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν. Οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Έτσι. Ούτε το κόστος δεν βγάζουμε, ούτε το κόστος μας. Γιατί ξεκίνησε, είπανε για 3,50, 3,60, 3,5 ευρώ, ήταν μια χαρά τιμή. Έχει πάει, από ό,τι ξέρετε, στα 2,5. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά προβληματική φέτος και για τους παραγωγούς και για τους ελαιοτριβείς. Τιμές στα 2,5 ευρώ μας δίνουν την τιμή οι εμπόροι. Δεν είναι οι καλές τιμές, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου. Οι τιμές στην αρχή ήταν καλές, τώρα έχουν πέσει στα 2,5 ευρώ. Από ό,τι άκουσα. Σημαντικό ρόλο στην μειωμένη παραγωγή έπαιξε και ο καύσωνας του περασμένου Μαΐου, που έριξε τα άνθη από τις ελιές, με αποτέλεσμα ο καρπός πλέον να είναι πολύ λιγότερος από ό,τι περίμεναν οι παραγωγοί. Είναι πολύ δύσκολη λόγω της ανομβρίας, λόγω της έλλειψης των εργατών. Όλη αυτή η κατάσταση, η ύπαρξη του κορονοϊού κτλ. Έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Αλλά πέρα από αυτά και οι καιρικές συνθήκες είναι ενάντια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η ζέστη κτλ. Έχει σαν αποτέλεσμα να υποβαθμίσει την ποιότητα του ελαιολάδου. Και αν μη τι άλλο, εάν δεν βρέξει κτλ., εδώ υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης και των δέντρων, όχι μόνο του καρπού. Μάλιστα, οι περισσότεροι τονίζουν ότι δεν βγαίνει ούτε το κόστος, αφού είναι αναγκασμένοι να προσλαμβάνουν εργάτες για το ελαιομάζωμα, ενώ φυσικά θα πρέπει να αγοράζουν λιπάσματα, μηχανήματα και πολλά ακόμη, για να μπορεί να γίνεται πιο καλά η συγκομιδή του καρπού. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή, ερχόμαστε ίσα-ίσα. Αν θα βάλουμε όλες τις δουλειές κάτω, δεν είναι μόνο το μάζωμα, είναι και μετά οι δουλειές που πρέπει να γίνουν. Να καούν τα κλαριά από μέσα, να μαζευτούν τα ξύλα, να ρίξουμε λιπάσματα. Το κόστος ανεβαίνει πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε η τιμή να ήταν λίγο καλύτερη και για μας. Δεν υπάρχουν εργάτες λόγω κορονοϊού. Δεν τους αφήσαν να έρθουν στην περιοχή μας, τουλάχιστον. Ζητούν λοιπόν σαφώς καλύτερες τιμές για να μπορέσουν και αυτοί να συνεχίσουν να ασχολούνται με την παραγωγή του καρπού της ελιάς και φυσικά του λαδιού. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, η οποία με την πανδημία έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και ειδικότερα με το μάζεμα της ελιάς. Δεν υπάρχουν εργάτες, υπάρχουν προβλήματα.